Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όσα μας ανακοίνωσαν σήμερα ο κύριος Σεντένο και ο κύριος Μοσκοβισή εκ μέρους του Eurogroup και της Κομισιόν πιστοποιούν ότι η πατρίδα μου, η Ελλάδα, κάνει ένα μεγάλο θετικό βήμα. Μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο θετικότερη για τη χώρα μου. Νιώθουμε όσοι συμβάλαμε σε αυτό το θετικό βήμα και αγωνιστήκαμε γι' αυτό ικανοποίηση. Αλλά δεν πανηγυρίζουμε. Δεν πανηγυρίζουμε γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού υπέφερε πολύ και συνεχίζει ακόμη να υποφέρει από τις οδυνηρές συνέπειες της χρεοκοπίας και των άγριων μνημονιακών μέτρων. Δεν πανηγυρίζουμε γιατί έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε. Βγάζουμε τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά πρέπει να την βγάλουμε οριστικά και από την κρίση και να τη βάλουμε με σιγουριά τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες σε μια λεωφόρο δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης. Και αυτό σημαίνει ταχύτερη μείωση της ανεργίας, αύξηση των επενδύσεων, εξυγχρονισμό της διοίκησης, να τελειώσει επιτέλους το κτηματολόγιο στην Ελλάδα που οι προηγούμενες κυβερνήσεις το άφησαν επί 200 χρόνια ανολοκλήρωτο, να καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή. Σημαίνει μεγαλύτερη ελευθερία η έξοδος από τα μνημόνια, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη για να διατηρήσουμε νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά. Και λυπάμαι όταν ακούω τις κασάνδρες των Αθηνών, αυτούς που φταίνε γιατί άφησαν την πατρίδα μου με έλλειμμα 15,1% το 2009 και τώρα έχουμε το 2018 πλεόνασμα 0,8%, να καταστροφολογούν και να μυρολογούν. Η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικές δυνάμεις που ευθύνονται για τη χρεοκοπία και τα μνημόνια στην Ελλάδα νιώθουν λύπη και θυμό και τα βάζουν με το Μεσεντένο και με το Μοσκοβισή, γιατί είναι αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση Τσίπρα, που βγάζει την Ελλάδα από τα μνημόνια και τη χρεοκοπία και τη βάζει σε ένα δρόμο σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Grazie. Onorevole...